Η απόψινη ομιλία είναι για την επέρβαση του φόβου να αγαπάμε. Τώρα μπορεί να μην φαίνεται ότι φοβόμαστε να αγαπάμε, αλλά τελικά έχουμε αρκετούς φόβους που έχουν σχέση με την αγάπη και θα ήθελα να συζητήσουμε αυτά σήμερα. Να αρχίσουμε πρώτο με το γεγονός ότι όλοι έχουμε ανάγκη να βιώσουμε αγάπη. Και έχουμε ανάγκη να βιώσουμε αγάπη επειδή είναι η αληθινή μας φύση. Μέσα μας είμαστε αγάπη, μέσα μας βιώνουμε αγάπη για όλους τους ανθρώπους, περιλαμβάνοντας και τον εαυτό μας. Με άλλες λέξεις, βιώνουμε ενότητα. Ότι μέσα μας, στο πυρήνα του εαυτού μας, αν μπορέσουμε να φύγουμε από τις σκέψεις, τα συναισθήματα, το νου, το σώμα, θα φτάσουμε σε μία συνειδητότητα που είναι ενωμένη με όλες τις άλλες συνειδητότητες στο σύμπαν. Διότι είμαστε ένα, μία συνειδητότητα. Η αγάπη στο συναισθηματικό πεδίο είναι η έκφραση, το βίωμα της ενότητας αυτής που υπάρχει σε ένα πνευματικό επίπεδο. Τώρα, μπορούμε να βιώσουμε αγάπη με τρεις τρόπους. Με το να καταφέρουμε να βρούμε ανθρώπους να μας αγαπάνε και βιώνουμε την αγάπη τους για μας και νιώθουμε ωραία. Και ελπίζουμε ότι αυτή η αγάπη θα είναι πάντα έτσι και φοβόμαστε ότι δεν θα είναι. Ή μπορούμε να νιώθουμε αγάπη για αυτούς και πάλι βιώνουμε αγάπη. Είτε βιώνουμε δική τους αγάπη για μας, είτε βιώνουμε δική μας αγάπη για αυτούς, είμαστε μέσα στην δόνηση, μέσα στην ενέργεια της αγάπης και είμαστε καλά. Είμαστε ευτυχισμένοι. Ή μπορούμε να βιώσουμε αγάπη για τον εαυτό μας. Ή για το Θεό, ή για την φύση, ή ό,τι υπάρχει μέσα μας, γύρω μας. Το σκυλάκι μας, τη γάτα μας, το δέντρο, τη θάλασσα, το δάσος. Αλλά το βίωμα της αγάπης είναι πάρα πολύ σημαντικό μέρος της υγείας μας και της ευτυχίας μας και της εξέλιξής μας. Καρδιολόγοι στην Καλιφόρνια, μετρώντας την επίδραση της αγάπης επάνω στο αμυντικό σύστημα, έχουν βρει ότι 5 λεπτά αγάπης δυναμώνει το αμυντικό σύστημα για 5 ώρες. Ότι είναι σημαντικό μέσα στην μέρα συχνά να βιώσουμε αγάπη. Συχνά να βιώσουμε ενότητα, να βιώσουμε ομορφιά. Τώρα, δυστυχώς, οι περισσότεροι από μας προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό με το να πάρουμε αγάπη. Και για να πάρουμε αγάπη, πολλές φορές αρνιόμαστε τον εαυτό μας, επειδή έχουμε τις πεπιθήσεις που λένε ότι πρέπει να είμαι όπως με θέλουν οι άλλοι, για να με αγαπάνε. Και πιθανόν έχω αυτές τις πεπιθήσεις, επειδή εγώ χρειάζομαι τους άλλους να είναι όπως τους θέλω εγώ, για να τους αγαπώ. Και τώρα φυσικά έχω την ίδια σκέψη ότι εφόσον εγώ δεν μπορώ να τους αγαπώ εκτός αν είναι ακριβώς όπως θέλω, φυσικά αυτοί δεν θα με αγαπάνε εκτός αν εγώ είμαι όπως αυτοί θέλουν. Και έτσι αρχίζω να αρνιέμαι τον εαυτό μου. Να αρνιέμαι τις φυσικές μου επιθυμίες, ανάγκες, σκέψεις, κινήσεις. Σε μια ελπίδα ότι θα αρέσω στους άλλους και θα έχω την αγάπη τους. Δυστυχώς δεν πετυχαίνει αυτό. Γιατί οι άλλοι, υποσυνείδητα καταλαβαίνω όταν αρνιέμαι τον εαυτό μου για να έχω την αγάπη του. Και όχι μόνο δεν μου δείχνουν αγάπη, μπορεί να μου δείχνουν και απόρριψη.
να με μειώσουν και εγώ νιώθω τώρα διπλό αδικημένα, επειδή έχω αρνηθεί τον εαυτό μου, έχω αρνηθεί τις επιθυμίες μου, τα πραγματικά μου θέλω για να έχω την αγάπη τους και δεν έχω πάρει την αγάπη και μάλιστα μπορεί να έχω πάρει και αρνητική συμπεριφορά. Γιατί το σύμπαν ξέρει. Ξέρει ότι αυτά που κάνω δεν τα κάνω από αγάπη, τα κάνω από ανάγκη για αγάπη. Και υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Και οι άνθρωποι και τα παιδιά και ακόμα τα ζωάκια γνωρίζουν αυτό και το συνειδητοποιούν. Τώρα, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ αγάπη και ανάγκη. Μάλιστα, είναι δύσκολο να συνυπάρχουν. Βέβαια, έχουμε προγραμματιστεί από το κινηματογράφο και από την τηλεόραση και από τα βιβλία που διαβάζουμε και τα τραγούδια που ακούμε, ότι αν αγαπάω κάποιον, είμαι εξαρτημένος επάνω του. Δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς αυτόν. Δεν μιλάω για αυτή την αγάπη, γιατί δεν είναι αγάπη. Είναι εξάρτηση. Είναι ανάγκη. Η αγάπη είναι απλώς η επιθυμία να είναι καλά ο άλλος. Τίποτα άλλο. Θέλω να έχει ευτυχία με όποιο τρόπο μπορεί να έχει ευτυχία. Και αυτό μπορεί να είναι μέσα από εμάς και μπορεί να μην είναι μέσα από εμάς. Μπορεί να είναι με τους τρόπους που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να βρει την ευτυχία του και μπορεί να μην είναι με τους τρόπους που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να βρει την ευτυχία του. Η αγάπη θέλει την ευτυχία, την υγεία, την εξέλιξη, την επιτυχία του άλλου, χωρίς να ορίζει με ποιο τρόπο θα γίνει και χωρίς να θέλει την αποκλειστικότητα ότι θα έρθει μέσα από μένα. Επίσης, η αγάπη είναι το αίσθημα της ευτυχίας με την ύπαρξη του άλλου. Μόνο που τον βλέπω, μόνο που τον σκέφτομαι, μόνο που ακούω το όνομά του, νιώθω μία ομορφιά, νιώθω μία ευτυχία, βιώνω θετικά συναισθήματα με την ύπαρξη του άλλου. Η ανάγκη δημιουργεί πολλές φορές τα αντίθετα αποτελέσματα. Όταν χρειάζομαι κάτι συγκεκριμένο από τον άλλο, μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, συνήθως είναι αυτό που χρειαζόμαστε, και δεν το έχω, πάβω να νιώθω αγάπη. Όσο πιο συγκεκριμένες συμπεριφορές χρειάζομαι τον άλλον, όσο πιο εξαρτημένος είμαι στον άλλον, τόσο πιο δύσκολα να τον αγαπάω σταθερά. Τόσο πιο εύκολα να απογοητεύομαι, να στενοχωριέμαι, να νιώθω αδικία, να νιώθω πίκρα, να νιώθω θυμό και μίσος προς τον άνθρωπο που αγαπώ μέσα μου. Αλλά επειδή χρειάζομαι κάτι από αυτόν για να νιώθω την αξία μου ή την ασφάλεια μου ή την ελευθερία μου ή την πληρότητά μου, αρχίζω να έχω αρνητικά συναισθήματα. Όταν συμβαίνει αυτό, ξεκινάει ένα άλλο παιχνίδι και αυτό είναι ότι χρειάζομαι να τον ελέγχω. Και τότε ξεκινάνε τα παιχνίδια ελέγχου που περιγράφονται στην Ουράνια Προφητεία. Παίζω το θύμα, παίζω τον τρομοκράτη, παίζω τον ανακριτή, παίζω τον απόμακρο, όλα αυτά για να μπορώ δύο πράγματα. Να πάρω αυτά που θέλω από τον άλλον και να εμποδίζω τον άλλον να πάρει αυτά που θέλει από μένα, να μην με ελέγχει. Και τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι. Δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική αγάπη. Υπάρχει μία σχέση ο καθένας αρχίζει να σκέφτεται τι θα κάνει, τι θα πει. Χάνουμε την φυσικότητα, χάνουμε την γνήσια, αν θέλετε, έκφραση που βιώσαμε σαν παιδιά, που ό,τι νιώθαμε, ό,τι σκεφτήκαμε, το είπαμε. Και αρχίζουμε να διστάζουμε, να το πω έτσι, να το πω αλλιώς, με ποιο τρόπο θα κινητοποιήσω τις ένοχές του για να κάνω αυτά που θέλω.
πώς με την κριτική μου θα τον κάνω να κάνει αυτό που θέλω. Και έχουμε φύγει εντελώς από την αγάπη και είμαστε μέσα στην διαπραγμάτευση αναγκών σε μία προσπάθεια ο καθένας να πάρει αυτά που χρειάζεται από τον άλλον. Τα παιδικά μας βιώματα δεν μας βοηθάνε. Έχοντας δει γονείς να παίξουν τα παιχνίδια αυτά, έχοντας δει γονείς που δεν επικοινωνήσανε ή που καταπιέσανε οι συναισθήματα ή ανάγκες ή που απορρέψανε ο ένας τον άλλον ή που κατηγορήσανε ο ένας τον άλλον ή που κατηγορήσανε εμάς. Όλα αυτά μας οδηγεί σε μια αρνητική σκέψη για την σχέση. Αρνητικές πεπιθήσεις για τις δυνατότητες των σκέψεων, το τι σημαίνει μία σχέση. Και δημιουργήθηκαν μέσα μας συγκεκριμένους φόβους. Ένας φόβος είναι φόβος του να πονέσω. Φόβο ότι αν ανοίγω την καρδιά μου και εκφράζω την αγάπη μου και αυτό που φοβούνται όλοι, εκφράζω την αδυναμία μου, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν ταυτίσει την ανάγκη με αδυναμία, μη δείξεις τον άλλον ότι τον χρειάζεσαι. Μη δείχνεις τον άλλον αδυναμία, θα το εκμεταλλεύεται. Αυτό είναι μια σχέση αγάπης. Ή είναι η στρατηγική πολέμου. Δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη. Στην αγάπη υπάρχει οπωσδήποτε η ικανότητα να είμαι εντελώς ειλικρινής και να είμαι ο αυτός μου. Δεν μπορεί να υπάρχει φόβος να πληγωθώ. Και στο κάτω-κάτω, αν πληγωθώ, τι θα γίνει? Θα πεθάνω. Θα συνέλθω. Καλύτερα χίλιες φορές να πληγωθώ παρά να κλείσω την πόρτα της καρδιάς μου και να ξανά πληγωθώ και να ξανά πληγωθώ. Να γίνει επανειλημμένα. Είναι προτιμότερο από το να κλείσω την καρδιά μου και να ζω στο φόβο. Και σήμερα που έχουμε τις νέες τεχνικές της EFT, BSFF, ακούγοντας την καρδιά, Ho'oponopono, είναι αρκετά πιο εύκολο να ξεπεράσω ένα πόνο. Έχουμε τρόπους τώρα να ξεπεράσουμε και σε μερικές εβδομάδες ένα πόνο, ίσως και μερικές ώρες. Ένα πόνο που παλιά μπορεί να χρειαζόταν 5 χρόνια να ξεπεράσω μια ερωτική απογοήτευση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πια. Ποιος θα μου αρέσει να πονάω. Και φοράω το παράσημα του πόνου και το αδικημένο και το απορρεπταίο και αν θέλω μπορώ. Ελεύθερη βούληση έχουμε. Αλλά υπάρχουν και πολλοί τρόποι τώρα να ξεπεράσω αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν αγάπησα τον άλλο να τον ξεπεράσω. Μπορεί να συνεχίζω να τον αγαπάω, αλλά μην τον χρειάζομαι. Έτσι δισεκατομμύρια άνθρωποι στο πλανήτη είναι ευτυχισμένοι χωρίς αυτόν, γιατί να μην είμαι εγώ. Μη ιδέα στο μυαλό μου είναι. Πόσοι άλλοι 6 δισεκατομμύρια μπορούν να ζουν την ζωή τους χωρίς αυτόν και δεν μπορούν. Αν θέλετε στο τέλος. Γιατί το γράφουμε, προτιμώ στο τέλος. Άρα ο φόβος να πληγωθώ, ο φόβος να πονέσω. Δεν μπορώ να αγαπάω όταν φοβάμαι να πονέσω. Θα πω, αν θα πονέσω θα το ξεπεράσω. Εγώ αποφασίζω να αγαπώ. Αποφασίζω να είμαι ευάλωτος. Τι θα πάθω. Δεν είμαι φτιαγμένο από γυαλί. Μπορεί να πονέσω, αλλά σε μερικές μέρες, σε μερικούς μήνες το πολύ. Θα το ξεπεράσω. Φόβος εκμετάλλευσης. Φόβος ότι σε μία σχέση δεν θα μπορώ να υπερασπίσω τα δικαιώματά μου και μερικοί άνθρωποι όντως χάνουν τον εαυτό τους στις σχέσεις, χάνουν τις ανάγκες τους, τις πεπιθήσεις τους, αρχίζουν να ζουν την ζωή του άλλου, αλλά δεν ευθύνεται ο άλλος, ευθύνεται ο ίδιος. Που δεν διατηρεί
την επίγνωση των αναγκών του, το τι χρειάζεται, και δεν υπάρχει εκμετάλλευση. Υπάρχει μόνο ο παζάρι. Το έχω πει επανειλημμένα. Δεν μπορεί κανένας να με εκμεταλλεύεται εκτός αν εγώ θέλω κάτι από αυτόν. Θέλω την αγάπη του, θέλω την έγκρισή του, δεν θέλω την βία του, θέλω την πληρωμή του, ό,τι είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί κανένας να με κάνει να κάνω κάτι αν εγώ δεν χρειάζομαι κάτι από αυτόν. Αλλά παζερεύω την ελευθερία μου για την δίθεν αγάπη του ή για την έγκρισή του. Ή για την ηρεμία στο σπίτι ή οποιοδήποτε λόγο. Δεν είμαι το θύμα. Εγώ εκμεταλλεύομαι τον άλλον όσο με εκμεταλλεύεται. Εγώ χρησιμοποιώ τον άλλον όσο με χρησιμοποιεί. Είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε την ευθύνη. Δεν μας αρέσει αυτό που κάνουμε, να μην το κάνουμε και να βιώσουμε τις συνέπειες. Ο φόβος της δέσμευσης και ο φόβος των ευθυνών σε μία σχέση αγάπης. Ο φόβος ότι δεν θα είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Πιθανό να μην είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά αν δεν κάνω κάτι επειδή αγαπώ τον άλλον, δεν νιώθω παγιδευμένος. Οποιοδήποτε θυσία που γίνεται από αγάπη δεν περιέχει αίσθημα καταπίεσης. Αν θυσιάζω κάτι από φόβο απόρρεψης ή εγκατάλειψης, τότε νιώθω καταπίεση. Τότε δεν χρειάζεται να υπάρχει καθόλου καταπίεση σε μια σχέση. Ή θυσιάζω κάτι από αγάπη και δεν νιώθω καθόλου άσχημα, γιατί πράγματι από αγάπη το κάνω, ή δεν το κάνω και πληρώνω τις συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν εκεί. Ο φόβος της αποτυχίας, ότι μπορεί η σχέση αυτή να μην είναι για πάντα. Στην καινούρια κοινωνία που έχουμε, λίγες σχέσεις είναι για πάντα. Συγχαρητήρια σε όσους καταφέρουν να το διατηρήσουν μέχρι θανάτου. Είναι κατόρθωμα αυτό και είναι πολύ ωραίο. Όμως, γενικά, εξελισσόμαστε με ένα διαφορετικό τρόπο, με μια ποικιλία εμπειριών. Και δεν μιλάω μόνο τώρα για σχέσεις συντρόφων, και σχέσεις γονείς και παιδιών, παιδιά και γονείς, αδέλφια, φιλικές σχέσεις και ακόμα σχέσεις με τους συνεργάτες μας. Η αγάπη ισχύει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και τι σημαίνει η επιτυχία? Η επιτυχία σημαίνει να βαστάει για πάντα ή σημαίνει ότι βίωσε ευτυχία όσο ήμουν εκεί. Ήμουν ειλικρινής όσο ήμουν εκεί και αληθινός. Ή ότι αγάπησα όσο ήμασταν μαζί. Η επιτυχία μετρέται με χρόνο ή μετρέται με αυτό που ένιωθα και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε όσο υπήρξε. Και πολλές φορές ο φόβος αποτυχίας δεν είναι φόβος αποτυχίας, είναι φόβος της γνώμης των άλλων. Η φόβος του τι θα πούνε οι άλλοι αν αυτή η σχέση δεν πετυχαίνει, δηλαδή δεν μένει πάντα. Ο φόβος της intimacies, δηλαδή του να αφήνω κάποιον να γνωρίζει όλες τις όψεις του αυτού μου. Φόβος ότι αν ο άλλος με ξέρει καλά και έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους που πιστεύουν αυτό, δεν θα με θέλει. Αλλά θέλω με κάποιο τρόπο να κρατάω το μυστήριο, να κρύβω τα αδύναμα σημεία, να κρύβω τους φόβους, τις αδυναμίες μου, γιατί έχω την πεποίθηση, πίθανον από τα παιδικά χρόνια, ότι αν κάποιος με ξέρει πάρα πολύ καλά, θα με αφήσει. Και μετά υπάρχει το άλλο πεποίθηση, που οι σχέσεις δεν είναι τόσο πολύ σχέσεις, αλλά είναι ένα κυνηγητό, ότι αν με έχει σαν δεδομένο, δεν θα με θέλει πια. Και ότι υπάρχουν άνθρωποι επίσης που ενδιαφέρονται μόνο όσο ο άλλος αποτελεί μία πρόκληση. Κυνηγοί είναι. Και όταν έχουν το θύρεμα, έχει χάσει το ενδιαφέρον, το παιχνίδι.
Δεν είναι για αυτή την αγάπη που μιλάμε. Αυτό είναι ένα παιχνίδι δύναμης, ένα παιχνίδι αξίας, ένα παιχνίδι που παίζουμε να προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε τον εαυτό μας ή να πάρουμε κάποια πρόκληση, κάποιο ενδιαφέρον από την ζωή. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται να δηλώσουν την αγάπη τους και να επιτρέπει τον άλλον να καταλάβει πόση αγάπη έχουν από το φόβο ότι ο άλλος θα τους πάρει σαν δεδομένο και να χάσει το ενδιαφέρον τους. Όλο αυτό, όπως εξηγεί στην αρχή, είναι στρατηγικές. Δεν έχουν καμία σχέση με την αγάπη. Είναι φόβοι, πεπαιθήσεις που εμποδίζουν την πραγματική αγάπη να υπάρχει μεταξύ ανθρώπων. Ο φόβος της απόρρεψης, ή ότι η απόρρεψη μπορεί να αποτελεί ότι κάποιος μου λέει ότι δεν με αγαπάει ή με κριτικάρει, με απορρίπτει ή απλώς προτιμάει να μην είναι μαζί μου. Και αυτό δήθεν σημαίνει ότι δεν αξίζω εγώ. Σαν δεν άξιζα πριν τον άνθρωπο αυτό με πρόσεξε και μόνο όσο με προσέχει και όσο με θέλει και όσο με θέλει αποκλειστικά και δεν θέλει κανέναν άλλο με τον τρόπο που μου θέλει, αξίζω και από τη στιγμή που δεν με θέλει, δεν αξίζω. Δεν έχει απολύτως καμία λογική. Η αξία μας είναι 100% μέσα μας, έχει σχέση με αυτό που είμαστε και δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την συμπεριφορά του άλλου. Δεν μπορεί κανένας να μας μειώσει. Και επίσης, δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να θέλουν να είναι μαζί μου. Δεν μπορεί να νιώθω απόρρευση επειδή δεν θέλει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος να είναι μαζί μου, που δεν ταιριάζομαι. Αυτό δεν μειώνει την αξία μου, αυτό σημαίνει ότι δεν ταιριάζουμε. Και οι άνθρωποι γενικά πότε κριτικάρουν, πότε απορρίπτουν, πότε μιλάνε απορριπτικά, όταν οι ίδιοι υποφέρουν, όταν οι ίδιοι έχουν προβλήματα. Και αν τους ρωτάμε αργότερα, ενιούσες αυτό που είπες, του λέω, όχι, ήμουν θυμωμένος. Δεν ενιούσα αυτό. Η άλλη αίσθηση απόρρεψης που νιώθουμε είναι όταν εμείς εκφράζουμε ένα συναίσθημα ή κάνουμε ένα άνοιγμα και δεν υπάρχει το αντίστοιχο άνοιγμα από την άλλη πλευρά. Π.χ. και λέμε, σε αγαπώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τώρα, εμείς εκφράζουμε ένα συναίσθημα. Το είπαμε επειδή το νιώσαμε ή θέλαμε να το πει πίσω. Αποφασίζουμε. Ή έκφρασε κάτι που είναι αλήθεια και δεν χρειάζομαι κάποια συγκεκριμένη ανταπόκριση. Τώρα είναι η ανασφάλεια μας που ψαρεύουμε. Δούμε εσύ, πού βρίσκομαι σε σχέση με εσένα. Είναι η δική μας ανασφάλεια. Και θα το ξαναπούμε αύριο, δεν θα ξαναπούμε. Αν το λέμε 5 φορές και δεν λέει ναι και εγώ σε αγαπώ, θα σταματήσουμε και ακόμα να το νιώσουμε. Ο φόβος της μη ανάλογης ανταπόκρισης, που μέσα σε αυτό νιώθουμε μειονεκτικοί. Δεν μειωνόμαστε. Δεν μπορούμε να μειωνόμαστε. Η αξία μας δεν έχει καμία σχέση με την συμπεριφορά του, αλλά έχει μόνο σχέση με αυτό που είμαστε εμείς. Στο κάτω-κάτω υπάρχουν 20 άτομα που έχουν 20 διαφορετικές γνώμες για μένα. Με ποιανού γνώμη αξίζω? Με ποιον? Και η απάντηση είναι με την χειρότερη. Έτσι αξιολογούμε τον. Μπορεί να έχω 19 άτομα που με θαυμάζουν και εγώ θα αξιολογήσω τον εαυτό μου με το ένα που δεν με χωνεύει. Και θα στενοχωρηθώ και θα νιώθω ότι δεν αξίζω. Γιατί δεν χορταίνω αξία απ' έξω. Και δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη αυτό. Δεν το χορταίνω. Είμαστε σαν 5 χρονών. Και θέλουμε ξανά και ξανά και ξανά. Με αγαπάς, με αγαπάς, με αγαπάς.
Και καμία φορά το κάνω με αρνητικό τρόπο. Να δούμε αν μπορείς να με αγαπάς, αν κάνω και αυτό. Και αν κάνω και το. Και είμαι σίγουρος ότι με αγαπάς και θα το δείξω. Και κάνω με αρνητικά πράγματα. Ίσως υποσυνείδητα. Ίσως συνειδητά. Σπάνια βέβαια συνειδητά. Τώρα, ποιες είναι οι μερικές από αυτές τις προϋποθέσεις που εμείς βάζουμε επάνω στους άλλους για να μπορούμε να νιώθουμε αγάπη για αυτούς. Πρώτο, να συμφωνούν μαζί μας. Μπορούν. Τι θέλουμε, να συμφωνούν μαζί μας, να είναι αληθινοί, να κορυδεύουν. Τι θέλουμε. Έχουν άλλους προγραμματισμούς, έχουν μεγαλώσει με άλλους γονείς, έχουν άλλα βιώματα με τα οποία γεννηθήκανε. Είναι δυνατόν πάντα να συμφωνούν μαζί μας. Θέλουμε να έχουμε αυτή την προϋπόθεση όταν αγαπάμε κάποιον, ότι πρέπει να συμφωνήσει. Γιατί μετά ξεκινάει ο πόλεμος, το ποιος έχει δίκιο, και στο τέλος της συζήτησης έχουμε απομακρυνθεί, δεν θυμόμαστε τι ήταν το θέμα. Που ουσιαστικά το θέμα είναι ποιος έχει δίκιο. Και αξιοποιούμε όλα αυτά που μπορούμε να θυμηθούμε, που έκανε ο άλλος λάθος και τότε και το άλλο την άλλη φορά. Δεύτερο, να κάνουν αυτό που θέλουμε. Να μας κάνουν χάρες, να λειτουργήσουν, να ζήσουν την ζωή τους όπως εμείς θέλουμε να λειτουργήσουν και να ζήσουν την ζωή τους. Και καμία φορά αυτή την προϋπόθεση έχουμε με τα παιδιά μας. Ότι καμία φορά χάνουμε το αίσθημα της αγάπης, έστω και για λεπτά ή ώρες, όταν το παιδί αποφασίζει ένα άλλο τρόπο ζωής από αυτό που είχαμε ονειρευτεί για το παιδί ή πιστεύουμε ότι είναι καλό ή ασφαλής, αρμόζει για το παιδί ή για την οικογένεια μας. Οπότε αν θέλουμε να έχουμε πραγματική αγάπη, θα χρειαστούμε να απελευθερωθούμε από τις προϋποθέσεις αυτές. Δεν μπορώ να έχω την προϋπόθεση ότι θα αγαπάω τον άλλον μόνο όταν συμφωνεί μαζί μου ή μόνο όταν ζει την ζωή του όπως εγώ θέλω. Δεν είναι αγάπη. Είναι αγάπη με ιερές προϋποθέσεις, με ιερούς όρους, δύσκολους όρους. Δεν οφείλει σε κανέναν εμάς να ζει την ζωή του με δικές μας πεπαιθήσεις. Όλοι μας αφορούν αγάπη και εμείς οφειλούμε σε όλους αγάπη. Αλλά δεν χρειάζεται να ζήσουμε την ζωή μας με δικό του σύστημα πεπαιθήσεων. Και ούτε αυτοί χρειάζονται να κάνουν αυτό σε μας. Θέλουμε να μην μας κριτικάρουν ποτέ. Ωραία θα ήταν. Και ωραία θα ήταν να μην τους κριτικάρουμε και εμείς. Αλλά η κριτική είναι μία συνήθεια που όλοι έχουμε και εφαρμόζουμε όποτε δεν νιώθουμε καλά ή όποτε χρειάζεται να νιώθουμε ότι αξίζουμε. Ή επειδή κριτικάρουμε τον εαυτό μας, τείνουμε να κριτικάρουμε τους άλλους ή νιώθουμε μία δυσφορία. Μπορώ να αγαπώ κάποιον που με κριτικάρει. Σε ποια περίπτωση, όταν νιώθω ασφαλής μέσα στον εαυτό μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Μπορεί ο άλλος να έχει δίκιο και όλα. Δεν είμαι φωτισμένος. Αλλά δεν κινδυνεύω από την κριτική αυτή. Καμία φορά θα έχει δίκιο και υπάρχει κάτι που μπορώ να διορθώσω και άρα μπορώ να έχω ευγνωμοσύνη για την κριτική αυτή. Άλλες φορές είναι δική του προγραμματισμοί, δικές του ανάγκες, δεν έχω κάτι να διορθώσω και η πρόκρισή μου μόνο είναι να συνεχίζω να νιώθω ενότητα και αγάπη με έναν άνθρωπο που έχει μία δυσφορία και με κριτικάρει. Και να μπορώ να τον επιτρέψω να έχει την ευθύνη για την πραγματικότητά του και να μην χρειάζομαι να του αλλάξω την γνώμη. Μπορεί να προσπαθήσω, δεν είναι κακό, να εξηγήσω τι συμβαίνει, αλλά μέχρι ένα σημείο που εντάξει, έχεις αυτή την γνώμη. Εγώ έχω εξετάσει την συνείδησή μου, πιστεύω ότι καλά κάνω. Ευχαριστώ για το ρέθισμα που μου δίνεις,
να το σκεφτώ, αλλά θα συνεχίσω να κάνω αυτό που πιστεύω. Να είσαι καλά. Δηλαδή, χρειάζεται μία εσωτερική ασφάλεια, αίσθηση εσωτερικής αξίας. Άλλη προϋπόθεση, πάντα να μας δίνουν αυτά που θέλουμε. Να μας εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μας. Στις σχέσεις είναι φυσικό να υπάρχει η θυσία. Είναι σωστό. Αρκεί η θυσία να γίνει από αγάπη. Και όχι από φόβο σύγκρουσης ή από το ρόλο του θύματος, επειδή θέλω να νιώθω άλλη μια φορά ότι είμαι ο αδικημένος. Και πότε μπορώ με αγάπη να εξυπηρετώ τις ανάγκες των άλλων? Όταν νιώθω άνετος να πω όχι. Όταν ξέρω ότι έχω το δικαίωμα να πω όχι και νιώθω ελεύθερος να πω όχι και επιλέγω να λέω ναι, τότε είμαι πραγματικά ελεύθερος. Τότε το ναι αυτό δεν έχει έρθει από φόβο. Δεν είναι μία μορφή κατεπίεσης. Όταν έχω αρκετή εμπιστοσύνη ότι αυτός ο άνθρωπος θα συνεχίσει να με αγαπάει, ακόμα αν λέω όχι, τότε πραγματικά είμαι ελεύθερος να πω όχι και να πω ναι. Και πότε μπορώ να πιστέψω ότι ο άλλος μπορεί να με αγαπήσει αν λέω όχι? Αν εγώ μπορώ να τον αγαπήσω αν μου λέει όχι. Αν δεν μπορώ, τότε συμπαραίνω στο νου μου ότι εφόσον εγώ δεν τον αγαπάω όταν δεν μου κάνει τα που θέλω, φυσικά αυτός δεν θα με αγαπήσει και φυσικά φοβάμαι να πω ότι δεν θέλω να κάνω αυτό ή θα προτιμούσα να μην το κάνω. Ότι σε μια πραγματική σχέση αγάπης χρειάζεται να υπάρχει αυτή η ελευθερία και για να υπάρχει αυτή η ελευθερία εμείς χρειάζεται να καλλιεργήσουμε αυτή την ικανότητα. Την ικανότητα να αγαπήσουμε και αυτόν που για οποιοδήποτε λόγο μια συγκεκριμένη στιγμή είτε επειδή δεν μπορεί είτε επειδή δεν θέλει ό,τι και να συμβαίνει δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μας. Όταν μπορούμε να κάνουμε αυτό, ο καθρέφτης της ζωής θα αρχίσει να καθρεφτίζει και αυτό και θα μας δώσει αυτό το είδος αγάπη και προς εμάς. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Το άλλο είναι ότι θέλουμε τους άλλους να εκφράσουν την αγάπη τους με τον τρόπο που εμείς χρειαζόμαστε και έχουμε προγραμματιστεί να την νιώσουμε. Τώρα πολλές φορές οι άντρες έχουν αγάπη για την γυναίκα, αλλά δεν την εκφράζουν με τον τρόπο που θέλει η γυναίκα. Κυρίως μέσα από λέξεις, μέσα από συναισθήματα. Ο άντρας μπορεί να λέει εγώ αγάπη είναι το χρήμα που φέρνω, την προστασία που δίνω, τις ώρες που εργάζομαι. Όλο αυτό είναι μια έκφραση της αγάπης που έχω για σένα. Και η γυναίκα μπορεί να πει δεν την νιώθω μέσα από αυτό. Την νιώθω μέσα από το φιλί, την στοργή, το να με προσέχεις όταν σου μιλάω, με το να πω πεις ότι με αγαπάς. Ότι αγάπη μπορεί να υπάρχει και από τη γυναίκα προς τον άντρα, και από τον άντρα προς την γυναίκα, αλλά να μην είναι με τον τρόπο που η συγκεκριμένη ψυχή έχει προγραμματιστεί ότι αυτό σημαίνει ότι με αγαπάει. Μπορώ να ησυχάσω. Ότι η συγκεκριμενοποίηση και θα έλεγα ο περιορισμός που υπάρχει μέσα μας γύρω από πώς εγώ χρειάζομαι την έκφραση της αγάπης να υπάρχει. Τώρα, πολύ σύντομα θέλω να μιλήσω για τα 7 επίπεδα της αγάπης. Αλλά πολύ σύντομα, είναι μια ολόκληρη άλλη ομιλία και μάλιστα υπάρχει. Το πρώτο επίπεδο της αγάπης είναι η αγάπη που νιώθουμε προς ανθρώπους που την ύπαρξή τους ή την συμπεριφορά τους μας κάνουν να νιώθουμε ασφαλείς. Και λέμε «Σ' αγαπώ». Αλλά αν αυτός αρχίζει να δίνει αυτή την ασφάλεια σε κάποιον άλλον, λέμε «Σε μισώ». Ότι δηλαδή σε αγαπώ όσο λειτουργείς με τρόπο που με κάνει να νιώθω ασφάλεια.
ικανοποιείται η ανάγκη μου, η ασφάλεια. Και σε αγαπώ, δεν λέω ότι δεν υπάρχει αγάπη, αλλά υπάρχει και ανάγκη η ασφάλεια και αυξάνεται το ωραίο αίσθημα, επειδή η λειτουργία του άλλου αυξάνεται το αίσθημα της ασφάλειας. Η δεύτερη επίπεδο είναι σε αγαπώ επειδή μου δίνεις απόλευση, ευχαρίστηση, με οποιοδήποτε τρόπο, ευχαρίστηση και απόλευση. Και αν αύριο δίνεις αυτή την απόλευση σε κάποιον άλλον, σε μισώ. Ότι είναι αγάπη με τον όρο που μου δίνεις απόλευση και ευχαρίστηση και με τον όρο που του δίνεις αποκλειστικά σε μένα και όχι σε κάποιον άλλο. Το τρίτο επίπεδο, σε αγαπώ επειδή με βεβαιώνεις, με επιβεβαιώνεις, με κάνει να νιώθω ότι αξίζω. Είτε η ύπαρξή σου με κάνει να νιώθω ότι αξίζω, ή η συμπεριφορά σου με κάνει, ή ότι συμφωνείς μαζί μου, ή μου λες θετικές λέξεις, ή κάνεις αυτό που σου λέω να κάνεις, η ύπαρξή σου με επιβεβαιώνει. Και σε αγαπώ όσο συνεχίζεις να με επιβεβαιώνεις. Και αν σταματάς, δεν έχω τα ίδια θετικά συναισθήματα. Καταλαβαίνουμε ότι οποιοδήποτε ανάγκη που συνοδεύει την αγάπη, κάνει την αγάπη νοθώ, δηλαδή νοθωμένο. Νοθημένη η αγάπη. Νοθευμένη η αγάπη. Δηλαδή σαν κρασί που έχει κάτι άλλο μέσα. Ή νερό, ή γάλα με κάτι άλλο μέσα. Συγκεκριμένη περίπτωση είναι σαν χρυσό που έχει άλλα μέταλλα. Είναι η φωτιά της σχέσης που φέρνει όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα στην επιφάνεια για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε το χρυσό από τα άλλα μέταλλα και την αγάπη από την απογοήτευση, το πόνο, το θυμό, το φόβο και όλα αυτά τα άλλα συναισθήματα. Δηλαδή, ποτέ δεν έχω αρνητικά συναισθήματα επειδή αγαπώ. Έχω αρνητικά συναισθήματα επειδή κάποια ανάγκη δεν ικανοποιήθηκε. Κάποια προσκόλληση κινητοποιείται. Και έχω εδώ την πολύτιμη ευκαιρία να εξαγνίσω την αγάπη μου. Να συνειδητοποιώ ότι η προσκόλληση που αυτή τη στιγμή δεν ικανοποιείται είναι αυτή, και να δουλέψω να απελευθερωθώ από την προσκόλληση αυτή και να γυρίσω στο αίσθημα της αγάπης προς τον άλλον. Η ιδέα ότι μπορεί κάποιος να πληγωθεί από αγάπη είναι μια τεράστια ψευδαίσθηση. Ούτε όταν πεθαίνει ο άλλος. Τι με εμποδίζει να συνεχίσω να αγαπώ τον άλλον όταν δεν έχει σώμα. Είναι μια ιδέα στο νου μου. Μπορώ να αγαπήσω αυτή την ιδέα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει μπροστά μου σαν σώμα να αγαπάω κάποιον. Μπορώ να συνεχίζω να βιώσω την ίδια αγάπη προς μια ψυχή που έχει φύγει από το σώμα του, όπως το βίωνα όταν ήταν μέσα στο σώμα. Δεν χρειάζεται να μειωθεί ούτε είναι χιλιοστό. Μόνο μπορεί να αυξηθεί, γιατί δεν κάνει πράγματα που με ενοχλεί πια. Και λέμε, ο συγχωρεμένος. Έπρεπε να φύγει να το συγχωρέσω. Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα πια να μας στενοχωρήσει. Και ευτυχώς οι γονείς ίσως αργότερα γίνονται ανήμποροι και μπορούμε να τους ξανααγαπήσουμε επειδή δεν έχουν πια την δύναμη να μας στενοχωρήσουν. Ίσως και αυτό είναι μέρος της φύσης και μέρος της εξέλιξης. Όταν εξαγνούμε την αγάπη μας, αρχίζουμε να βιώσουμε για την πρώτη φορά αγάπη χωρίς όρους για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, συνήθως επειδή είναι το παιδί μας, είναι ο γονιός μας, είναι ο σύντροφός μας, ότι η αγάπη μας δεν κλονίζεται από αυτό που κάνει ο άλλος. Αυτή είναι η προσωπική αγάπη χωρίς όρους. Καταφέρνουμε έναν άνθρωπο να αγνοήσουμε αυτό που κάνει, να κατανοήσουμε αυτό που κάνει και ό,τι και να κάνει να νιώθουμε αγάπη. Και είναι μια μορφή εξέλιξης αυτό. Δεν έχουν όλοι οι γονείς αυτή την αγάπη για τα παιδιά, αλλά το παιδί είναι μια μεγάλη ευκαιρία να καλλιεργήσω αυτή την αγάπη. Γιατί ήδη υπάρχει τόσο μεγάλο δέσιμο που είναι δύσκολο να μην αγαπάω. Μετά το πέμπτο στάδιο είναι η αγάπη για πολλούς ανθρώπους χωρίς όρους.
όπου αρχίζω να έχω και όλο και περισσότερο κόσμο προς το οποίο έχω κατανόηση, τους δικαιολογώ, δεν σημαίνει ότι δεν υπερασπίζω τα δικαιώματά μου ή δεν ζητώ αυτό που χρειάζομαι, δεν διαπραγματεύομαι για την δικαιοσύνη και την αλήθεια και την σωστή συμπεριφορά. Η αγάπη δεν αποκλεί καθόλου αυτό. Μαζί με την αγάπη μπορεί ακόμα να πάω δικαστήριο τον άλλο, έχοντας αγάπη. Το επόμενο βήμα είναι η πνευματική αγάπη, που βλέπω τον άλλον σαν ψυχή στην εξέλιξη και τον αγαπώ σαν ψυχή στην εξέλιξη. Και η αγάπη μου είναι για την εξέλιξη της ψυχής και όχι τόσο το να βολεύεται η προσωπικότητά του. Και η θεία αγάπη είναι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό, είναι εκτός χρόνου και χώρου, είναι η απόλυτη ταύτιση. Είναι η διάλυση της αίσθησης της ξεχωριστότητας, όπως έκφρασε ο Χριστός, είσαστε μέσα μου, είμαι μέσα σας, ο Θεός είναι μέσα μου, είμαι μέσα στο Θεό. Δηλαδή ότι υπάρχει μία συνδετότητα, εγώ είμαι αυτή η συνδετότητα, είμαι η συνδετότητα που είναι μέσα σας, εσείς είστε η συνδετότητα που είναι μέσα μου, είμαστε όλοι αυτοί η μία συνδετότητα. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της αγάπης. Πρώτο, να μιλήσω λίγο για τις διαφορές μεταξύ των ανδρών και γυναικών που δυσκολεύει το πράγμα σε κάποιο βαθμό. Καταρχήν να συνειδητοποιήσουμε ότι η ψυχή δεν είναι ούτε θηλυκή ούτε αρσενική. Είναι ουδέτερη. Και σε κάθε ενσάρκωση επιλέγει να ενσαρκωθεί ίσα με ένα θηλυκή μορφή ή με αρσενική μορφή. Όλες οι γυναίκες εδώ έχουν ανδρικές ενσαρκώσεις και όλοι οι άνδρες έχουν θηλυκές ενσαρκώσεις. Είναι μόνο για την ισορρόπηση της ψυχής. Μέσα στην ενσάρκωση δεν νιώθουμε ισορροπημένοι και αναζητούμε να βρούμε την ισορροπία μέσα από κάποιον που θα μας ισορροπήσει ενεργειακά. Συνήθως αυτό σημαίνει γυναίκα και άντρα, αλλά στην κοινωνία μας σημαίνει καμία φορά άντρα και γυναίκα και γυναίκα. Η αναζήτηση είναι για την ολοκλήρωση, κάτι που κάποια μέρα θα βιώσουμε μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας. Αλλά μέχρι να βιώσουμε αυτό, το αναζητούμε μέσα από το άλλο φύλο, συνήθως. Το πρώτο πρόβλημα που δημιουργείται είναι η διαφορά των αναγκών. Οι περαιτέρω συγκρούσεις των ανθρώπων είναι οι συγκρούσεις αναγκών. Ότι ο ένας χρειάζεται κάτι σε διαφορετικό βαθμό που το χρειάζεται ο άλλος. Ένα πεδίο είναι η καθαριότητα και τάξη, που μπορεί οι άνθρωποι να έχουν διαφορετική ανάγκη. Και ο ένας που έχει μεγαλύτερη ανάγκη νιώθει δυσφορία, αδικία, στενοχώρια, που ο άλλος δεν τον βοηθάει να έχει το περιβάλλον που χρειάζεται. Ο άλλος που έχει λιγότερη ανάγκη νιώθει κατεπίεση που αναγκάζεται να κάνει πράγματα που δεν χρειάζεται για τον ίδιο, αλλά που χρειάζεται ο άλλος. Και μετά μπαίνει εν ολόκληρη διαδικασία ποιος έχει δίκιο, γιατί είναι λάθος, το ένα σωστό, το άλλο, ποιος είναι προσκολλημένος, ποιος δεν είναι σωστός. Είναι μια αφορμή για σύγκρουση, διαφορετική ανάγκη. Μια άλλη διαφορετική ανάγκη που υπάρχει είναι η διαφορετική ανάγκη για τρυφερότητα, η ερωτική επαφή. Όταν ο ένας έχει περισσότερη ανάγκη από τον άλλον, νιώθει απόρρεψη από την έλλειψη διάθεση του άλλου. Αυτή η αίσθηση απόρρεψη τον κάνει να πιέζει τον άλλον, ο άλλος αρχίζει να φοβάται ότι πιέζεται να κάνει κάτι που δεν θέλει, είτε λέγεται τρυφερότητα ή σεξ ή έρωτα, ό,τι μπορεί να είναι, και αρχίζουν να απομακρύνονται. Υπάρχει μια σύγκρουση αναγκών. Ο ένας νιώθει αδικία και απόρρεψη, ο άλλος νιώθει καταπίεση. Ένα άλλο πεδίο που μπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες είναι για τα χρήματα. Τι να κάνουμε με τα χρήματα. Να τα αποθηκεύσουμε, να τα εξοδέψουμε, πού να το δώσουμε, τι να το κάνουμε. Ένα άλλο πεδίο είναι πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά. Με πόση ελευθερία, με πόσο έλεγχο.
τι είναι καλύτερο για τα παιδιά, η κοινωνική δραστηριότητα. Όλα αυτά είναι παιδεία εξέλιξης, παιδεία που οι δύο άνθρωποι αυτοί έχουν αποφασίσει, δεν είναι τυχαία που βρίσκονται σε μία σχέση, καθόλου τυχαία, δεν είναι τυχαία που έχουν διαφορετικές αντίληψεις, γιατί όλο αυτό αποτελεί ερεθίσματα, αμοιβαία ερεθίσματα για τον καθένα, για την εξέλιξή του. Και η ανάγκη ο ένας να πλησιάζει τον άλλον, να απελευθερωθεί από προσκολήσεις και φόβους και ο κάθε, να βρουν ένα μέσο δρόμο όσο μπορούν που ικανοποιεί και τους δύο σε κάποιο βαθμό. Ο καθένας αναγκαστικά θα χρειαστεί να απελευθερωθεί από κάποιες συνήθειες που έχει. Δεν μπορεί να είναι 100% αυτό που θέλει ο ένας ή 100% αυτό που θέλει ο άλλος. Η σχέση χρειάζεται επικοινωνία, χρειάζεται η θυσία, αλλά από αγάπη και από χαρά, ότι με χαρά και από αγάπη μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα, επειδή είσαι σημαντικός για μένα ή σημαντική για μένα και χαίρομαι να δώσω αυτή την ενέργεια, αυτή τη στιγμή που σε κάνει ευτυχισμένος και δεν σε χρεώνω καθόλου. Γιατί αν αρχίσουμε να κρατάμε λογαριασμούς, έχουμε προβλήματα. Το κάνω και τέλειωσε. Δεν χρεώνω τον άλλον. Εντάξει. Δυστυχώς αυτές τις διαφορετικές ανάγκες οδηγούν σε πολλές μάχες για ποιος έχει δίκιο και ποιανού θέληση θα ισχύει για να μπορούμε να νιώσουμε καλά. Υπάρχει μέσα εκεί ένα άλλο πρόβλημα που έχουν παρατηρήσει οι ψυχολόγοι από πολύ μικρά παιδιά, από παιδιά και 5 χρονών. Και αυτό είναι η διαφορετική χρήση των λέξεων ή της επικοινωνίας. Η γυναίκα γενικά, υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις, ό,τι θα πω, μιλάει πιο πολύ και χρησιμοποιεί την ομιλία σαν τρόπο σύνδεσης. Όπου ο άντρας πιο πολύ χρησιμοποιεί την πράξη, την συνεργασία, την δράση σαν τρόπο σύνδεσης. Τότε, όταν μία γυναίκα θέλει τον άντρα να την προσέχει και να μιλάει και αυτός δεν το κάνει, δεν είναι επειδή δεν την αγαπάει, δεν έχει συνηθίσει αυτό το πράγμα. Και αν θέλει να μιλάει για συναισθήματα, είναι εκτός, δεν καταλαβαίνει συναισθήματα. Δεν επιτρέπεται να έχει συναισθήματα και δεν ξέρει καν τι συναισθήματα έχει. Και η γυναίκα μπορεί να κάθεται ώρες και να μιλάει για συναισθήματα με τις φίλες της και θα ήθελε και με τον άντρα της. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Ότι πολλές φορές η γυναίκα ερμηνεύει ότι δεν με αγαπάει, δεν ενδιαφέρεται για μένα, δεν με εμπιστεύεται, γιατί δεν μου λέει τι νιώθει, δεν μου λέει τι συμβαίνει στην ζωή του, είναι απόμακρος. Και ο άντρας νιώθει, με ζαλίζει με όλα αυτές τις λέξεις. Γιατί όλα αυτές τις λέξεις. Ο άντρας χρειάζεται να καταλάβει ότι είναι φυσικό για τη γυναίκα. Χρειάζεται να μιλήσει, να νιώθει αυτή την σύνδεση. Είναι μια ενεργειακή σύνδεση και την βιώνει με αυτόν τον τρόπο. Και η γυναίκα χρειάζεται να καταλάβει ότι δεν είναι εντελώς φυσικό για τον άντρα. Είναι κάτι που χρειάζεται να μάθει. Τώρα, αν ο τρόπος της γυναίκας είναι η κριτική, ο άντρας θα αργεί να το μάθει. Γιατί θα λέει τώρα, ό,τι και να πω θα βγω λάθος. Πρόκειται να μην πω τίποτα για να μην βγω λάθος. Και γενικά το λέει και ο Έκαρτ Τόλε στο βιβλίο του «Η δύναμη του τώρα», ότι το μάθημα των ανδρών είναι να δεκτεί την δεκτική επίθεση από τις γυναίκες και το μάθημα των γυναικών είναι να δεκτεί την απόμακρη στάση του ανδρός, ότι δεν επικοινωνεί. Και γενικά το κύριο παράπονο των ανδρών είναι
ότι η γυναίκα όλα με κριτικάρει και κύριο παράπονο των γυναικών είναι ο άντρας δεν μου μιλάει. Τώρα αυτά είναι στερεότυπα, σίγουρα θα υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις σε αυτό, αλλά φαίνεται να υπάρχει κάποια αλήθεια. Και θα χρειάζεται να κατονοήσουμε αυτή την αλήθεια. Τώρα είχαμε μία ομάδα ζευγαριών πριν από 8 χρόνια περίπου και να σας διαβάσω τα παράπονα των γυναικών και τα παράπονα των ανδρών από την ομάδα. Ήταν όλοι ζευγάρια. Ήταν νομίζω 6 ζευγάρια. Και δημιουργήσαμε μία λίστα. Παράπονα από τις γυναίκες, ότι δεν καταλαβαίνουν, οι άντρες δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι ευαίσθητοι, δεν είναι αρκετά τρυφεροί. Στο σεξ είναι γρήγοροι και τελειώνουν και μένει η γυναίκα ανικανοποίητη. Δεν επικοινωνούν. Δεν προσέχουν αρκετά, δεν δίνουν αρκετή προσοχή στην γυναίκα. Δεν είναι αρκετά στο σπίτι και δεν ασχολούνται αρκετά με τα παιδιά. Δεν βοηθάνε με το σπίτι. Δεν εκτιμούν την εργασία του σπιτιού και δεν την αμοιβούν. Αμοιβούν. Και κάνουν αποφάσεις για την ζωή χωρίς να ρωτάνε την γυναίκα και τα παιδιά. Και δεν είναι μονογαμική. Αυτή ήταν τα παράπονα των γυναικών. Τα παράπονα των ανδρών. Ότι όλο γκρινιάζουν. Ότι προσπαθούν να ελέγχουν και να κατεπιέζουν. Δεν είναι ποτέ ευτυχισμένες ή ικανοποιημένες. Ότι κρατάνε το σεξ σαν όπλο. Σου δίνω, δεν σου δίνω. Ότι δεν είναι λογικές. Ότι είναι πολύ συναισθηματικές, απρόβλεπτες. Τι κοτσομπολεύουν. Ότι και αυτοί δεν είναι πιστοί, καμία φορά. Ότι δεν είναι στο σπίτι, είναι πάντα στην αρμονική ζωή, σε σεμινάρια. Ήταν μια ομάδα ανδρών που οι γυναίκες τους έρχονταν στην αρμονική ζωή. Και ότι δεν φροντίζουν το σπίτι. Τώρα υπάρχουν δύο ανέκδοτα από το ίντερνετ που το έχω πει αρκετές φορές, αλλά ίσως να το ξαναπώ. Το πρώτο για τις γυναίκες, το δεύτερο για τους άνδρες, για να είμαστε δίκαιοι. Τώρα για τις γυναίκες. Υπάρχει ένας άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος, ενάρετος άνθρωπος, που κάνει πολύ καλά έργα. Και ο Θεός στέλνει ένα άγγελο στον άνθρωπο και λέει, πες μας ό,τι θέλεις, ο Θεός θα σου κάνει ό,τι χάρη θέλεις. Και ο άνθρωπος λέει, θα ήθελα να υπάρχει μία γέφυρα από το Καλιφόρνια ως το Χαβάη, να μπορώ να πάω με το αυτοκίνητο, να μην χρειάζεται να πάρω αεροπλάνο. Και ο Θεός απαντά, ξέρεις, θα εξαντλήσουμε όλες τις πηγές της γης, σεμέντο, ύλη, σίδερο. Θα είναι σχεδόν καταστροφή του πλανήτη, δηλαδή, μια τέτοια γέφυρα. Θες να ζητήσεις κάτι άλλο. Σκέφτομαι, σου λέει, εντάξει, θα ήθελα να καταλάβω τις γυναίκες, γιατί θυμώνουν, γιατί με επιτίθονται, γιατί... Θα καταλάβω πώς σκέφτεται η γυναίκα. Και ο Θεός απαντάει, αυτός ο δρόμος του θέλεις 2 λουρίδες ή 4 λουρίδες. Τώρα, για να είμαστε δίκοι, υπάρχει ένα μικρό παιδάκι, ας πούμε 3-4 χρονών και η μητέρα τον πλένει στην μπανιέρα και κοιτάει στα όρχες και λέει στη μητέρα, αυτός είναι ο εγκέφαλός μου και η μητέρα απαντάει, όχι ακόμα. Κρυφές αλήθειες. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε, πώς να βελτιώσουμε εμείς την κατάσταση.
Πρώτο, χρειάζεται να απελευθερωθούμε από όλες τις προκαταλήψεις που έχουμε. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Πρέπει να απελευθερωθούμε από τα παιδικά βιώματα. Όλα αυτά που βιώσαμε στους γονείς μας, μεταξύ εμάς και τους γονείς μας και μεταξύ τους και με τα αδέλφια μας και όλα αυτά που έχουμε ακούσει από την κοινωνία και όλα αυτά που έχουμε βιώσει. Γιατί κανένας από εμάς δεν βλέπει τον άλλον για αυτό που είναι. Το βλέπουμε μέσα από το πρίσμα του παρελθόντος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην το κάνουμε αυτό στον άλλον. Να μην το κάνουμε. Γιατί δεν βλέπουμε αυτό που υπάρχει. Βλέπουμε αυτό που πιστεύουμε. Αυτό που έχουμε προγραμματιστεί. Αυτό σημαίνει αυτογνωσία. Σημαίνει εργασία με το εσωτερικό παιδί, ασκήσεις, τεχνικές, απελευθέρωση από το παρελθόν μας και τις προκατέληψεις. Δεύτερο, να τολμήσουμε, να ρισκάρουμε, να είμαστε αληθινοί. Να ρισκάρουμε να δείξουμε αγάπη, να ρισκάρουμε να δείξουμε αδυναμία. Να είμαστε τρωτοί, ευάλωτοι. Χωρίς αυτό, όσο κρατιόμαστε εμείς, ο άλλος είναι καθρέφτης. Και όσο κρατώ εγώ πίσω την έκφραση της αγάπης μου ή την αλήθεια ή την ειλικρίνεια, τόσο θα έχω απέναντί μου ένα καθρέφτης το τι εκφράζω εγώ. Και δεν θα έχω αυτό που πραγματικά θέλω. Μπορούμε να συζητήσουμε τους δισταγμούς, τους φόβους, τους προγραμματισμούς με τον άλλον. Αν είναι μια σχέση αγάπης, πού αλλού καλύτερα μπορούμε να ομολογήσουμε αυτό που περνάμε. Αν δεν μπορούμε να τονιστούμε με κάποιον που αγαπάμε, αν δεν νιώθουμε ασφάλεια να κάνουμε αυτό, ότι πώς να βοηθηθούμε, πώς να βιώσουμε αυτή την ενότητα. Χρειάζεται να εκφράσουμε τις πραγματικές μας ανάγκες, όχι με κριτική, όχι με απόρριψη, ούτε με απέτηση, με το εγώ μήνυμα. Χρειάζεται να μάθουμε το εγώ μήνυμα. Να μην καταπιέζουμε αυτό που χρειαζόμαστε, να το εκφράσουμε, αλλά με έναν τρόπο που βοηθάμε τον άλλον να καταλάβει αυτό. Αν δεν ξέρετε τι είναι το εγώ μήνυμα, προτείνω δύο βιβλία, το «Εμείς και οι σχέσεις μας» που είναι στο γραφείο και επίσης το βιβλίο «Οι σχέσεις συνειδητής αγάπης» που είναι μόνο το βιβλίο που πιο πολύ αντιπροσωπεύεται από την ομιλία αυτή. «Σχέσεις συνειδητής αγάπης». Αυτά τα δύο βιβλία υπάρχουν στο γραφείο. Υπάρχει μια άσκηση που κάνουμε όπου ψάχνουμε να βρούμε τι υπάρχει μέσα μας που μπορεί να καθρεφτίζεται στην συμπεριφορά του άλλου. Είναι μια βαθιά ανάλυση του τι φοβάμαι, τι ενοχές έχω, τι προσκολήσεις έχω, τι ρόλους παίζω, τι παιδικά βιώματα. Όλα αυτά λειτουργούν σαν ενέργειες που φεύγουν από μας και έλκουν συγκεκριμένες συμπεριφορές από τον άλλον. Θα χρειαστώ να αξιοποιήσω τον άλλον σαν καθρέφτης που με βοηθάει να δω κομμάτι του εαυτού μου που χρειάζονται αλλαγή. Και βέβαια τότε ο άλλος γίνεται, αυτό γίνεται μια σχέση εξέλιξης. Κάθε μέρα να φέρουμε στο νου μας τον άλλον και να σκεφτόμαστε τις θετικές του ιδιότητες. Προτείνω να σκεφτούμε 5 θετικές ιδιότητες του άλλου και να διαμορφώσουμε μια θετική εικόνα του άλλου παρόλο που έχει αρνητικές ιδιότητες. Να επικεντρωθούμε στις θετικές. Υπάρχει στο μυστικό, το έργο που έχετε δει μόνο σχεδόν όλοι σας, ένα κομμάτι που ονόμαστε κάτι πολύ σοβαρό. Λέει, όταν μια γυναίκα δείχνει ευγνωμοσύνη στον άντρα της για αυτό που κάνει, θέλει να το κάνει 1000 φορές περισσότερο. Έτσι. Θέλει να το ξανακάνει και να το ξανακάνει. Δηλαδή, όταν λέμε σε κάποιον «μου αρέσει αυτό σε σένα»,
εκτιμώ αυτό που, σε αυτό που σένα, σε σένα, ενθαρρύνομαι το θετικό. Όταν κριτικάρομαι, δυναμώνομαι το αρνητικό. Πεισμόνι. Είτε θέλει είτε δεν θέλει. Θέλουμε κάποιος να μείνει όπως είναι, τον κριτικάρομαι. Σίγουρα. Θα μείνει έτσι. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Να έχουμε μια καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας. Όσο πιο πολύ αγάπη έχουμε για τον εαυτό μας, όσο καλύτερα να περνάμε και μόνοι μας καλά, τόσο καλύτερα περάσουμε καλά με τον άλλον. Αν δεν μου αρέσει η παρέα μου, γιατί να το αρέσει στον άλλον. Πρέπει να μου αρέσει η παρέα μου. Να περνά καλά με μένα. Να νιώθω όμορφα με μένα. Και όταν εγώ νιώθω όμορφα με μένα και περνάω καλά με μένα, ο άλλος θα περάσει καλά με μένα. Και να είμαι με τον άλλον, όχι επειδή φοβάμαι να μην είμαι, αλλά επειδή επιλέγω να είμαι. Και νιώθω, είναι μια θετική κίνηση. Δεν είναι να αποφύγω τη μοναξιά ή να αποφύγω το φόβο. Είναι ότι θα μπορούσα να είμαι μόνος μου, αλλά περνάω πολύ καλύτερα με τον άλλον. Είναι μια επιλογή αγάπης και μια θετική επιλογή και όχι απλώς επειδή δεν θα αντέξω. Okay. Να λίγο μόνος. Ακόμα και ολοκληρώνομαι. Να πάρουμε την ευθύνη για την πραγματικότητά μας. Δεν καταστρέφει την σχέση κάτι περισσότερο από αυτό όταν δεν παίρνουμε την ευθύνη. Όταν συνέχεια ρίχνουμε την ευθύνη γιατί νιώθουμε εμείς επάνω στον άλλο. Το πιο εύκολο τρόπο να καταστρέψουμε μια σχέση. Γιατί ο άλλος νιώθει αδικία. Γιατί ρίχνει σε μένα την ευθύνη για αυτό που δημιουργείς εσύ. Αδικούμε. Είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε την ευθύνη για ό,τι γίνεται μέσα εδώ. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο από τον άλλο, να το δηλώσουμε με αγάπη, με εγώ μείνω. Χρειάζομαι αυτό. Αλλά αυτός δεν ευθύνεται για αυτό που γίνει μέσα εδώ. Εμείς ευθυνόμαστε γι' αυτό. Για όλα τα συναισθήματα που έχουμε. Και ευθυνόμαστε τον εκφράσουμε στον άλλον τι χρειαζόμαστε. Και με τον τρόπο που θα τον ενθαρρύνει να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε. Και αυτό δεν είναι κριτική και δεν είναι απόρρεψη. Είναι η απλή έκφραση με αγάπη, ότι αν με αγαπάς, θα καταλάβεις ότι χρειάζομαι αυτό το πράγμα και σε παρακολουθώ να το κάνεις. Το άλλο είναι ότι δεν έχουμε κάτι να προστατεύουμε. Ούτε την τιμή μας, ούτε την αξία μας, ούτε το εγώ μας, όλα αυτά είναι μια ψευδαίσθηση. Ότι προστατεύω κάτι. Δεν έχουμε κάτι που κινδυνεύει, που χρειάζεται η προστασία. Και ειδικά αυτό το εγώ, που νομίζει ότι κάπου προστατεύει την αξία του, αν γίνεται το ένα, δεν είναι το άλλο. Δεν υπάρχει κάτι να προστατεύουμε. Αυτό που είμαστε είναι η θεία. Είμαστε η θεία συνειδητότητα. Δεν χρειάζεται η προστασία. Και το εγώ είναι μία ψευδέστηση και δεν χρειάζεται προστασία. Το εγώ είναι δικτάτορας. Και πιο πολύ μας δημιουργεί προβλήματα από άλλα. Δεν χρειάζεται να προστατεύουμε κάτι. Να απελευθερωθούμε από την ιδέα αυτή. Για να μπορούμε να βιώσουμε την αγάπη. Να δω τον άλλον σαν έκφραση του Θείου. Που για κάποιο λόγο υπάρχει στην ζωή μου, επειδή εγώ χρειάζομαι να υπάρχει για να μάθω κάτι. Μπορεί να χρειάζομαι να υπάρχει για να συνειδητοποιώ ότι αξίζω μια καλύτερη συμπεριφορά και να ζητήσω μια καλύτερη συμπεριφορά και ακόμα αν δεν μπορεί να το κάνει να απομακρύνομαι, γιατί όχι. Αλλά χρειαζόμενο να είναι έτσι. Ή να συγχωρώ την συμπεριφορά ή να με δεκτώ την συμπεριφορά, δεν ξέρω, εσείς θα αποφασίσετε. Αλλά δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Δεν είμαι ο αδικημένος. Μέχρι αυτό το δευτερόλεπτο είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Τώρα αν το χρειάζομαι ένα δευτερόλεπτο, τώρα είναι άλλο θέμα. Ότι δεν είμαι ο αδικημένος της υπόθεσης. Γιατί αυτός ο ρόλος εθίζεται και πολλοί άνθρωποι θέλουν να συνεχίζουν να είναι οι αδικημένοι και διονύζει αυτή την κατάσταση.
Και απλώς να πω ότι μια ειδικά αποτελεσματική άσκηση για τις σχέσεις είναι το Ho'oponopono. Έχω κάνει ήδη 2 ομιλίες σε το θέμα αυτό. Υπάρχουν έξω εκεί και υπάρχει και ένα CD με την άσκηση του Ho'oponopono, δηλαδή χωρίς ομιλία, απλώς μια καθοδήγηση του να το κάνουμε. Είναι το αριθμό 29 στις χαλερώσεις, όπου παίρνω σαν δεδομένο ότι η συμπεριφορά του άλλου καθρεφτίζει κάτι που υπάρχει μέσα μου. Και όταν κάποιος συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν μου αρέσει, νοηρά του ζητάω συγγνώμη για ό,τι μπορεί να υπάρχει μέσα μου που να έλκει μια τέτοια συμπεριφορά. Του εκφράζω νοηρά την αγάπη μου, εκφράζω σε μένα νοηρά την αγάπη μου, βιώνω αγάπη για μένα και ευχαριστώ το Θείο ή το Σύμπαν που διαλύει αυτό το στοιχείο που υπάρχει μέσα μου που μπορεί να έλκει αυτή την συμπεριφορά που δεν μου αρέσει από τον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή παίρνω την ευθύνη ότι αυτό που συμβαίνει κάποιο σχέση με μένα έχει. Δεν φταίω, δεν είμαι ο φταίκτης, απλώς κάτι μέσα μου τραβάει αυτό το πράγμα. Επειδή το φοβάμαι, επειδή έχω ενοχές, επειδή μου θυμίζει κάτι που έχω βιώσει στο παρελθόν, κάτι υπάρχει μέσα μου που μου συνδέει με αυτό. Το απορρίπτω, το κριτικάρω, το καταδικάζω, κάτι με συνδέει. Και ζητώ την διάλυση του ότι μπορεί να με συνδέει με αυτό το πράγμα. Έτσι ολοκληρώνουμε με την ενθάρρυνση στον καθέναν. Πετάξτε κάθε φόβο, γίνεστε ευάλωτοι, εκφράστε την αγάπη σας, δεν υπάρχει τίποτα να προστατεύουμε και δεν μπορεί το σύμπαν να αντανακλάει στην αγάπη τίποτα άλλο παρά αγάπη. Τώρα, χρειάζεται να περάσουμε από ένα μία περίοδο δοκιμασίας για να δούμε αν αυτό χρειάζεται να περάσουμε από μία δοκιμασία να δούμε κατά πόσο μέσα μας υπάρχει αυτή, πόσο σταθερή είναι αυτή η αγάπη. Μπορεί. Κάποιο κινητό είναι, παιδιά. Μπορεί. Μπορεί να χρειάζεται να περάσει από μία περίοδο δοκιμασίας. Όταν περάσουμε από αυτό όμως, πράγματι θα αρχίσουμε να βιώσουμε όλο και πιο σταθερή αγάπη. Εκτός αν για κάποιο λόγο έχουμε έρθει να βοηθήσουμε άλλους με το να είμαστε, να δεκτούμε κάτι άλλο από αγάπη, όπως ο Χριστός, ο Σοκράτης, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο Γκάντι, που εκφράσανε αγάπη και δεχτήκανε κάτι άλλο εκτός από αγάπη. Αλλά αυτοί απλώς παίξανε το ρόλο τους για να μπορεί η κοινωνία να εμπνευστεί. Καμία ερώτηση ή κάτι που θέλετε να πείτε πάνω στο θέμα αυτό? Ναι. Στον εαυτό μας το έχει ο άλλος που είναι απέναντι μας? Μπορεί ο άλλος να καθρεφτίζει κάτι που μας ενοχλεί στον εαυτό μας, μπορεί να καθρεφτίζει κάτι που φοβόμαστε ή κάτι που απορρίπτουμε ή μια ενοχή ή πολλές μορφές καθρεφτίσματος. Άλλο. Υπάρχουν δύο μορφές αγάπης. Η μία που έχει ανάγκη από αμοιβαιότητα και η άλλη που εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι κάποιο μέλος υπερτερεί. Παράδειγμα, η δεύτερη περίπτωση είναι ο γονιός με το παιδί. Μονομερός ο γονιός πρέπει να αγαπάει το παιδί. Το παιδί ακόμα δεν έχει συνέστηση αυτή τη αγάπη, έχει ανάγκες. Παρ' όλα αυτά, εκπαιδεύεται και μαθαίνει να αγαπάει παρά τις ανάγκες που έχει. Όπως επίσης αυτή η ανισότητα υπάρχει με εμάς και τη φύση. Η φύση σαφώς είναι ισχυρότερα και δυνατότερα από εμάς. Και η συμπεριφορά της δεν εξαρτάται τόσο από εμάς.
εκτός από τα οικολογικά προβλήματα που δημιουργεί ο άνθρωπος, εδώ τώρα μονομερώς πρέπει να εκφράζουμε την αγάπη μας στο αδύνατο μέρος που είναι ο άνθρωπος απέναντι στη φύση. Έτσι, σε αυτά δεν ξέρω αν θα είχατε να συμπληρώσετε κάτι και κυρίως για τα ζευγάρια που έχουμε ανάγκη από αμοιβαία αγάπη. Εκεί υπάρχει κανόνας, λέω. Δεν αρκεί δηλαδή μονομερώς να δίνει το ένα άτομο την αγάπη του και το άλλο να περιμένει. Τώρα, μπορεί να μη συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα του ισχυρού και του αδύναμου και όλα αυτά, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω αυτό. Απλώς θα πω με το ερέθισμα αυτό, ότι εμείς χρειαζόμαστε να κάνουμε την απόφαση μονόπλευρα να αγαπάμε. Αυτή είναι η δική μας πρόκληση στην ζωή. Αν αρχίσω να ρωτάω τι θα κάνει ο άλλος και θα δώσω δύο, αν ο άλλος δίνει δύο, και θα δώσω πέντε, αν ο άλλος είναι πέντε, δεν έχουμε συντονιστεί με την πραγματική αγάπη. Δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να μείνουμε με κάποιον που μας δέρνει ή μας αδικεί ή μας λέει ψέματα ή μας κορυδεύει. Απλώς σημαίνει ότι θα τον αγαπήσουμε, ανεξάρτητα με το αν θα το κάνουμε παρέα ή όχι. Αλλά νομίζω δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι άλλο εμείς. Και πολλές φορές στα μαθήματα οι άνθρωποι λένε, εντάξει, εμείς θα κάνουμε, πόνο, θα κάνουμε ή αυτή. Ο άλλος τι θα κάνει. Και το λέω, εσείς είστε εδώ και οι δικοί σας από την μονόπλευρα να κάνετε αυτό που θα κάνετε και να μην ρωτάτε τι θα κάνει ο άλλος. Αυτό θέλω να πω πάνω σε αυτό. Δεν χρειάζεται αμοιβαιότητα δηλαδή. Αν θέλετε αμοιβαιότητα, μπορεί να πείτε ότι χρειάζομαι αμοιβαιότητα. Μπορείτε να θέσετε εσείς αυτή την προϋπόθεση. Αλλά εγώ θα πρότεινα να μην το θέσουμε, να δώσουμε περιθώριο στον άλλον, μήνες, χρόνια, μέσα από δική μας αγάπη, να βιώσει και να ανταποκριθεί. Δεν μπορώ να το θέλω αμοιβαιότητα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι θα έρθει μακρόχρονα, σιγά σιγά. Και δεν ξέρουμε τι συμβάσεις έχουμε με μερικές ψυχές που είναι στην ζωή μας. Τι σχέσεις είχαμε στην προηγούμενη ζωή. Και τι έχουμε κάνει. Αυτό που μπορεί να λέμε εμείς αμοιβαιότητα τώρα μπορεί να είναι να αγαπώ μόνο εγώ και να μην με αγαπάει ο άλλος, επειδή μόνο έτσι ισορροπείται το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι λογαριασμούς έχουμε κάνει όταν ερχόμαστε. Τότε λέω μονόπλευρα είναι το καλύτερο.